της ζωής. Γελάει δυνατά, μιλάει δυνατά, δεν έχει νηστικά και είναι μια καθαρό εμικομίκα εγκλωβισμένη στο κορμί μιας εστεμένης καλονής. Τώρα, αν μας ακούει, λογικά έχει ξεκαρδιστεί. Μου έλεγε πάντα η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρή ότι όταν μεγαλώσεις εγώ θα σε πάω στα Καλυστία. Γιατί με έλεγε νεράιδα του Χόλιγουντ. Άντε! Πόσο αστείο είναι αυτό. Αλλά δεν της έδινα σημασία. Ο μπαμπάς έλεγε τι είναι αυτά που λες το παιδί και τέτοια. Και κάποια στιγμή λοιπόν εκεί στα 21 μου λέω, μωρέ, λες να πάω στα Καλυστία. Έτσι! 21, είσαι μεγάλη για να σκεφτείς να πας. Ναι, καμία σχέση. Ναι, ούτε είχα σκεφτεί ποτέ να ασχοληθώ ούτε με διαφημίσεις, ξέρω, ως character, όχι ως μοντέλο και αυτά. Καμία σχέση, καμία σχέση. Βουνά και τέτοια εγώ. Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε και μου λέει μια φίλη μου: στέλνε μια φωτογραφία σου. Ποτέ δεν ξέρω, από διασκεδάσουμε τύπου. Ναι. Και όντως λοιπόν, στέλνω μια φωτογραφία μου από Ρουβάς, ξέρεις, από κάτω να λέει το όνομα του μαγαζιού. Κλασικές φωτογραφίες. Βγάζαμε όλοι. Και 30 γαρίφαλα μπροστά. Μια Coca-Cola. Ακριβώς, ακριβώς. Με το φρύδι το βγαλμένο, θυμάμαι πάρα πολύ λεπτό. 2005 ήταν τότε. Και ξεσκεμάστε, το θεωρούσα και πάρα πολύ σπουδαίο ότι τελικά με πήγανε. Ότι με πήρανε να πάω στον προκριματικό πλέον, έτσι που θα ήμασταν 300 κοπέλες. Και να με πήραν τηλέφωνο. Βέβαια τα πήγα εκεί, στο Λανότε. Το θεωρούσα και φυσιολογικό. Ναι. Γιατί βλέπεις τα πάντα. Δηλαδή, τα πάντα. Τι εννοείς? Βλέπεις από 16χρονο κοπέλα, γιατί είναι και τα μυζιά, μέχρι 50 γυναίκα που δηλώνει 22. Αλήθεια, ναι. Βλέπεις τα πάντα, είναι απίστευτο. Βλέπεις από αφιβόλου φίλου άτομα. Βλέπεις τα πάντα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα δηλαδή. Ναι, αλλά στα προκριματικά έχουν δει τη φωτογραφία. Δηλαδή αυτή την 50 που δηλώνει 22. Α, μπορεί να έχει μια παλιά. Γιατί στο Facebook εσύ όποιον εγώ που βλέπεις είναι ότι άμα το δεις από κοντά θα είναι έτσι. Κάπως έτσι τα Καλυστία. Έχεις δίκιο. Ένα κοινωνικό δίκτυο. Και δεν μου λες, επειδή όλοι νομίζουμε ότι είσαι ηθοποιός, αλλά δεν είσαι ηθοποιός. Εγώ νόμιζα ότι είσαι ηθοποιός, κωμική ηθοποιός. Όχι, καμία σχέση. Με τη μάνα μου το λένε αυτό πρώτα απ' όλα. Αλλά από την άλλη, για λόγους διαδικαστικούς, δεν είναι σωστό να το λέω. Ναι. Γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω σπουδάσει, ο οποίος έχω πάρει τα μαθήματα που θα έπρεπε να πάρω, δεν έτυχε. Αν γίναγα το χρόνο πίσω, θα το έκανα. Αλλά καθαρά λόγω του αντένα και το ότι ήμουν στα Καλυστία και πήρα και τον τίτλο της αναπληρωματικής Μισελάς, είχα αναπτύξει κάποιες σχέσεις με κάποιες κοπέλες που δούλευαν στις δημόσιες σχέσεις και ήρθε τότε η ιδέα τα σκερτσάκια από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, και ήθελα μία όμορφη κοπέλα, έστω και να κάνει τη γλάστρα. Δεν μου το είπαν αυτό, το φαντάστηκα. Δεν μου είπαν θα κάνει τη γλάστρα. Έλεγα, αλλά τι ωραία. Παρείστικο κλίμα, νέοι ηθοποιοί όλοι μέσα. Και έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με το acting. Και με το μεσημεριανό, από πού και ως πού. Το καταλαβαίνεις κι εσύ το από πού και ως πού που λέω. Θα σου πω απόλυτα. Ότι είναι ξένο τελείως αυτό το πράγμα. Θα σου πω απόλυτα. Εκείνο το καλοκαίρι, το μεσημεριανό του Star ήταν να το παρουσιάσει η Σύση Χριστίδου. Ναι. Εγώ είμαι πολύ τυχερή λοιπόν σε τι. Αυτό είναι γνωστό ότι θα το παρουσιάσει η Χριστίδου. Πώς θα το ακούω. Ναι, ήταν να το παρουσιάσει η Χριστίδου. Εγώ είχε γραφτεί σε φήμη, μου επιβεβαιώθηκε από την διεύθυνση μετά την. Αφού είχα πλέον πάει στο μηδραμικό του Σταρ. Όχι ότι μου το είπαν για να ξέρω, μου το είπαν σε κουτσοβολιό. Τα παιδιά, ας πούμε, που ήταν στο κανάλι. Η Σύση έκλεισε τελικά στον Αντένα λοιπόν και δεν μείναν χωρίς παρουσιάστρια. Εμένα για καλή μου τύχη, επειδή διότι παίζει συνέχεια, παίζουν συνέχεια τα σφινάκια επανάληψη, μεσημέρι βράδυ, υπάρχω κάπου εκεί έξω, ανεξαρτήτως αν δεν κάνω κάτι άλλο. Και λόγω του ότι πιστεύω ότι έκατσε πολύ τυχαία, λόγω του ότι ήταν φαν μου, λόγω των σκερτσακίων και των σφινακίων, ο κύριος Αλκαλάη, ο γενικός διευθυντής του Σταρ, με συμπαθούσε, χωρίς να με έχει γνωρίσει. Τον ήξερα από τον άνθρωπο, δεν τον είχα δει καν με τη μοιάζει. Και λένε δεν παίρνουμε τη ράλη. Έτσι ακριβώς έγινε. Έτσι, πείραμα είναι. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Εγώ δεν έχω δοκιμαστεί σε κάτι τέτοιο για να ξέρω τι θα γίνει. Ήταν καθαρά να πάρουμε αυτήν. Λύση της τελευταίας στιγμής. Είναι καλή σε αυτό. Έχει πάρει το μάθημά της από το MAD. Που πάντα τα παιδιά από το MAD κάτι κάνουν. Ναι, ναι, αυτό είναι. Και βλέπουμε. Αυτό. Ναι. Έτσι έκατσε με το Star. Και πώς φάνηκε. Πώς μου φάνηκε. Έκανες πράγματα τα οποία δεν τα ήξερες μάλλον. Και... Δεν ήξερα τίποτα. Όχι, δεν ήξερα. Δεν ήξερα τίποτα. Τίποτα. Στο λέω αυτό διότι μου λέγει ο κύριος Μαλέλης μετά την πρώτη εκπομπή, γιατί δεν είχα, μόνο ένα δοκιμαστικό είχαμε κάνει, μισή ώρα. Μου λέει: φαίνεται σαν να κάνεις αυτή τη δουλειά 5 χρόνια. Μου το είχε πει αυτό. Αλλά απ' την άλλη, άλλο παρουσιάζω, άλλο είμαι οικοδέσποινα,
Γιατί εγώ είμαι και αυθόρμητη, δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο αυτό που βλέπεις από ότι είμαι στην πραγματικότητα. Και άλλο μετά να αρχίσει να μπαίνει σε ζωή ανθρώπων. Εκεί μου άρχισε λίγο να μου είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό με δυσκόλεψε. Δεν με κούρασε το live πολύ, αλλά είναι τόσο ωραίο απ' την άλλη. Αλλά αυτό το ότι να πηγαίνει μετά σε μια πρεμιέρα και να λες πω, τώρα έχουμε πει τίποτα γι' αυτό, έχουμε τίποτα γι' αυτήν. Παναγία μου, λίγο. Δεν ξέρει σημασία αν τα λες εσύ, αν τα λέει ο Στάθης ο Παππούλιας. Ναι, ναι. Κάποιος τα λέει. Η εκπομπή της ράλι είναι πάντως. Ήταν αυτό λίγο. Είχατε πει για ανθρώπους άσχημα πράγματα που ένιωθες ενοχές? Γενικά ευτυχώς είχε γίνει πολύ light το μεσημεριανό. Δεν το επέτρεπα κι εγώ το παραπάνω. Δηλαδή, έχω τσακωθεί με παιδιά για πράγματα, γιατί όλα αυτά είναι συμφωνημένα από το meeting, είναι μοιρασμένοι ρόλοι. Εσύ θα κράξεις αυτόν, εσύ θα κράξεις εκείνον. Α, ναι, άσχετα από την άποψή τους. Κοίταξε, είναι η δουλειά σου αυτή. Γι' αυτό έλεγα καμιά φορά, μην τον βάζεις στην book αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτό που δείχνεις στην τηλεόραση για κάποια παιδιά από το πάνελ. Δηλαδή, μπορεί να είχατε συμφωνήσει ότι εσύ θα πεις αυτό για αυτόν, εσύ θα πεις αυτό για εκείνον και εσύ θα πεις αυτό για τον άλλον. Κοίταξε να δεις. Και να σου πει, ναι, αλλά εγώ διαφωνώ. Αυτό. Ο επαγγελματίας πανελίστας ξέρει ότι αυτή είναι η δουλειά του και ότι πρέπει να πάρει ένα ρόλο. Μια εκπομπή είναι μια σειρά. Έχει χαρακτήρες, έτσι. Mm. Αυτό να ξέρεις συμβαίνει σε όλες τις εκπομπές. Ναι, για πες. Απλώς εννοείται αυτό το πράγμα. Απλώς σε καμία περίπτωση αυτό που δεν θέλεις, αυτό το κάνεις για να μοιραστεί η ροή της εκπομπής σου στα βασικά. Mm. Μην γίνει κανένα τουρλουμπού και βγει στον αέρα κάτι άσχημο ή ξέρω εγώ. Μοιράζονται οι ρόλοι. Μοιράζονται τα θέματα όπως μοιράζονται τα θέματα. Από εκεί πέρα, σε καμία περίπτωση δεν θα πεις έναν άνθρωπο που δεν θέλει να πει κάτι να μην το πει, έτσι, για όνομα του Θεού. Ναι. Μπορεί κάποιος όμως να θέλει να το πει αυτό και ας μην είναι η άποψή του, γιατί το λέει πάρα πολύ ωραία. Μην πηγαίνει το μυαλό μας δηλαδή απαραίτητα στο κακό. Και εγώ είμαι πολύ κατά όταν είναι θέμα οικογένειας, όταν είναι θέμα υγείας, αυτά δεν τα αγγίζουμε ποτέ και εκεί δεν παίρνεις ρόλο. Εκεί είσαι βλάκας πλέον, αν το κάνεις αυτό. Ο παρουσιαστής πάντα πρώτα απ' όλα, και είναι το μάθημα νούμερο ένα αυτό που έμαθα, πρέπει να είναι ουδέτερος, ανεξαρτήτου απόψεως. Δηλαδή, εγώ να αντιπαθώ εσένα. Δεν πρέπει να το βγάλω αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να είμαι καλή κοπελίτσα. Καταλαβαίνεις. Εγώ μπορεί να είμαι όντως η καλή κοπελίτσα. Μπορεί όμως και κάποια άλλη να μην είναι καλή κοπελίτσα. Mm. Αλλά να πρέπει να βγει καλή κοπελίτσα. Αλλά να σου πω κάτι, Ρενάση, πέρα από όλα αυτά. Είναι τόσο έξυπνος πλέον ο κόσμος. Το έλεγα και στα παιδιά μέσα. Έχει αυξηθεί τόσο πολύ το μορφωτικό και το νοητικό επίπεδο του τηλεοπτικού κοινού λόγω της ενεργίας. Όχι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει και ο άνθρωπος που έχει τελειώσει το δημοτικό. Εμένα με ενδιαφέρει και αυτός. Εμένα με ενδιαφέρουν όλοι. Με ενδιαφέρει και ο ιατρός και ο δικηγόρος που μας βλέπανε και μου κάνει και εντύπωση. Λέω ρε παιδιά, πού, όταν κάνουμε τη σχέση μας το μεσημέρι. Με ενδιαφέρουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά επειδή λοιπόν έχει λίγο αλλάξει ο μέσος όρος, γιατί πλέον βλέπουμε και οι γονείς, βλέπουν οι γονείς και αυτά για τα παιδιά τους. Ούτε είναι άλλο το μορφωτικό επίπεδο, ούτως ή άλλως. Και το μορφωτικό επίπεδο δεν το προσδίδει ένας τίτλος πανεπιστημίου. Είναι άλλες οι απαιτήσεις του κοινού. Είναι άλλες οι απαιτήσεις του κοινού. Αυτό που έλεγα κι εγώ όταν καίγεται το Σύνταγμα και εμείς μιλάμε για το στήθος της άλλης. Δεν θα χαλαρώσει άλλο, θα σου δώσει μούντζα. Ναι. Παλιά σε έπαιρνε να το κάνεις αυτό, να χαλαρώσει λίγο, να γελάσει με τη γυμνή DJ. Τώρα θα φας μούντζα. Αυτή η μούντζα εγώ δεν την μπορώ, ρε παιδί μου. Η συνέχεια της κουβέντας με την Νικολέτα σε λίγο στο Joy. Λέμε για τα ψέματα των αντρών.